Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΤΕΗ, τον κύριο Θανάση Μητρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Μητρόπουλε, πόσοι, ξεκινώ κατευθείαν καταρχήν, πόσοι είναι οι εισαχθέοι φέτος, αν υπήρξε αύξηση ή μείωση συγκριτικά με πέρσι? Όχι, υπήρξε αύξηση, πρέπει να είμαστε γύρω στους 2.200-2.300, κάπου εκεί δεν είμαστε. Έχουμε πληρότητα, δεν έχουμε αποχωρήσεις. Πέρυσι έχουμε μία αύξηση, ήταν γύρω στους 1.800, δηλαδή πρέπει να έχουμε γύρω στους 500 επιπλέον. Μάλιστα. Πείτε μου σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, με βάση τώρα το σχέδιο Αθηνά που εξετάζεται Υπουργείο Παιδείας για το κλείσιμο τμήματων, ναι, και σχολών με χαμηλή ζήτηση, φαίνεται πως το τμήμα τώρα της συνολογίας και τεχνολογίας ποτών που έχει έδρα τη Δράμα κινδυνεύει να κλείσει, ναι, οριστικά. Πώς το σχολιάζετε το θέμα αυτό? Δεν το σχολιάζω με αυτή την έννοια, διότι εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη, ναι, και πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε. Επομένως, θα έλεγα ότι θα υποχρεωθεί το Υπουργείο Παιδείας, εφόσον κερδίσουμε την υπόθεση στο δικαστήριο, ναι, να βάλει ακταίως το τμήμα αυτό, διότι αφαίρετα δεν σταμάτησε να βάζει. Αφαίρετα. Μα, ναι, το γνωρίζουμε. Ναι, φυσικά. Ήταν αναμενόμενες οι αυξομοιώσεις των βάσεων, κύριε Μητρόπουλε? Όχι, θα έλεγα το εξής πράγμα, ότι, και είναι σημαντικό αυτό, ότι φέτος μπαίνουν 10.000 περισσότεροι φοιτητές από ό,τι πέρσι. Ναι. Άρα λοιπόν το αναμενόμενο θα ήταν για μας να είχαμε μια οπισθοχώρηση των βάσεων. Βλέπουμε ότι στο ΤΕΙ της Καβάλας είχαμε αύξηση σε όλα τα τμήματα, με εξαίρεση δύο τμήματα, σε όλα τα άλλα είχαμε αύξηση των βάσεων. Άρα λοιπόν, εάν δεν έμπαιναν 10.000 επιπλέον εισακτέοι, η αυξήση αυτή δεν θα ήταν της τάξης του 10%, είναι της τάξης του 20-25%. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλά. Γεια σας. Καλά. Γεια σας. Να συνεχίσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Τα χόρτα και τα σκουπίδια έχουν πνίξει κάτω.